Παρακολουθώ με πολύ μεγάλη προσοχή αυτά που σήμερα γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και επιτρέψτε μου να πω και εγώ τη γνώμη μου ότι περισσεύει ειλικρινά να την πω τη λέξη και πρόεδρε το θράσο στους μερικούς. Επικαλούμενη ότι λέμε παχιά λόγια την παραμονή του δικαστηρίου και λέγοντας ότι έχουμε ορίσει δικηγόρο στο Δήμο. Εγώ θα το ξαναπώ πάλι για να το καταλάβετε, κύριε Πρόεδρε, αυτό που θέλω να πω, αλλά θα σας πω και για την ιστορία ότι ο ορισμός του δικηγόρου στο προηγούμενο δικαστήριο που πήρε αναβολή έγινε την προηγούμενη μέρα με έκτακτη σύγκληση Οικονομικής Επιτροπής. Ενώ το δικαστήριο αυτό ήταν εξ αναβολής δύο μήνες πριν. Είχαμε δηλαδή δύο μήνες πριν και ορίσαμε δικηγόρο, ο οποίος επικαλέστηκε τι, γιατί εγώ ήμουν εκεί, επικαλέστηκε το λόγο της αναβολής ήταν ανενημέρωτος ο δικηγόρος. Και έρχεστε τώρα και μου λέτε γιατί διαμαρτυρόμαστε σήμερα που μου βάλει δικηγόρο πριν. Σήμερα, παραμονή του δικαστηρίου με αυτή την ισχύ που σας είπα πριν. Την ισχύ δηλαδή και την επικινδυνότητα αυτής της δίκης που βεβαίως επειδή είμαστε δημόσιοι όλοι πιστεύουμε και ευελπιστούμε ότι και η παλιά μας απόφαση ότι είναι ακατάσταση το κτίριο, όλα αυτά θα παίξουν λόγο στη δίκη κτλ. Και έτσι με τρόπο ώστε να αποφύγουμε την οποιαδήποτε το οποίο είναι ατύχημα. Αλλά ένα δικαστήριο είναι δικαστήριο. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί αύριο να πάρει απόφαση ένας δικαστής. Έτσι. Και αντί λοιπόν. Συγγνώμη. Τακτική από τη μεριά του Δήμου. Να ορίσετε εσείς δικηγόρο. Να ορίσετε εσείς δικηγόρο για να αναβληθεί. Αυτό μου λέτε τώρα. Είναι αυτό επιχείρημα. Λοιπόν, μην το επικαλείστε τότε. Αν συμβαίνει αυτό, μην το επικαλείστε τότε. Και θα σας πω και το εξής που το θεωρώ επίσης πάρα πολύ σπουδαίο. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε τι είπα. Ότι εσείς δεν εκπροσωπήσετε από το Δήμο. Εσείς έχετε και την άλλη φορά που σας το είπα, χαριτολογώντας πάνω τη τσέπη σας. Ψάχνετε τις τσέπες σας. 4 εκατομμύρια 20 τόσες μετοχές από την τουριστική. Τις έχετε εσείς, το έχετε καταλάβει. Μισό λεπτό, το λέτε σοβαρά. Το έχετε καταλάβει. Μισό λεπτάκι. Ξέρετε τι μου είπατε εκείνη τη μέρα και ήταν. Μισό λεπτάκι. Αφήστε με. Να το πω να ακούσετε. Μα γιατί λέτε κάποια πράγματα. Γιατί με διασκόπτετε μόνο εμένα. Θέλετε να σας πω τι είπατε. Γιατί με διακόπτετε μόνο εμένα. Να έρθετε εδώ και να τα πείτε. Δεν είναι προς το συμφέρον σας. Να έρθετε εδώ και να τα πείτε ό,τι θέλετε. Να πείτε τη θέση. Να φύγετε από τη θέση του Προέδρου. Νομίζω ότι δεν σας φέρει. Να πείτε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Να φύγετε από τη θέση του Προέδρου. Να έρθετε εδώ. Έτσι λέει ο κανονισμός. Και να πάρετε θέση. Από ό,τι μου είπατε. Να το πείτε από την θέση. Εγώ σας προκαλώ. Συνεχίστε κύριε Νομοθέτη. Σας προκαλώ να το πείτε. Δεν σας εμφέρει, το επαναλαμβάνω. Σας προκαλώ να το πείτε, αλλά αν θέλετε το πείτε εδώ, όχι εκεί. Λοιπόν, έχετε την υποχρέωση λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, του Δημοτικού Συμβουλίου, όταν ένας Δημοτικός Σύμβουλος θέτει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να θέσετε ψηφοφορία. Δεν μπορείτε να μην το κάνετε. Ας ελγείτε στη νομική διάσταση του Δημοτικού Συμβουλίου και σας κατηγορώ γι' αυτό. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνετε. Βάλτε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να τοποθετηθούν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και ας πάρουν αρνητική απάντηση. Βεβαίως! Στον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου. Το κάνετε επανειλημμένα. Και είναι ψέμα τεράστιο, θα σας πω τι είναι ψέμα. Ότι να θα σας το βεβαίως και μπορώ να σας το αποδείξω αυτό. Και μπορώ να σας το αποδείξω, κύριε Πρόεδρε, αυτό. Και δεν είναι προεκλογικό αυτό. Εγώ δεν μιλάω προεκλογικά τώρα εδώ. Αποδείξτε. Λοιπόν. Ακούσαμε λοιπόν περίεργα πράγματα εδώ απόψε. Δεν έχει γίνει τίποτα, λέει, στο Λιμενικό Ταμείο. Δεν είχε γίνει τίποτα απολύτως. Ο κύριος Μελιώτης έχει προκληθεί πάνω από 10 φορές από εμάς να μας πει ποιο είναι το ταμείο του Λιμενικού Ταμείου. Ακούστε τώρα. Ένα νομικό πρόσωπο, το καλούμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβούλιο να μας πει ποιο είναι το ταμείο και εδώ και δεν ξέρω πόσο χρόνια τώρα δεν μας λέει πόσα χρήματα έχει το Λιμενικό Ταμείο. Αυτό ίσως κύριε πρόεδρε, τι το λέτε. Κύριοι συνάδελφοι, τι το λέτε αυτό. Να ρωτάει ένα, να πάμε να φύγουμε τότε. Να σας αφήσουμε μόνος σας, να κάνετε εσείς το κουμάντο όπως το κάνετε και να μην απαντάμε. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ. Τον Πρόεδρο ρωτάμε. Συγκεκριμένα τον Πρόεδρο. Τον Πρόεδρο. Γιατί ενημερώνει ο Πρόεδρος. Ποιος διέκοψε, Πρόεδρε. Ποιος διέκοψε. Σας παρακαλώ να μην γράφει το... Γράφει.
Κύριε Λογοθέτη, συνεχίστε. Ναι. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι ο κύριος Μελιώτης δεν μας έχει απαντήσει ως οφείλει πόσα χρήματα είναι στο λιμενικό ταμείο. Και θα σας πω για το τίποτα. Κύριε Πρόεδρε, ως νέα δημοτική αρχή το 2014 αναλάβατε, είχατε στη διάθεσή σας ένα σημαντικό εργαλείο που ποτέ δεν το είχε ο Δήμος. Αυτό που λέγεται λιμενικό ταμείο. Και έχετε τη δυνατότητα μέσα από αυτό το νομικό πρόσωπο να κάνει ο Δήμος την πολιτική του όσο αφορά και τον Αιγιαλό και την παραλία, όσο αυτό είναι δυνατό βεβαίως και εφικτό, αλλά και να πει την άποψή του σε ένα χώρο, ζώνη λιμένος, την οποία έρχονταν το κρατικό λιμενικό ταμείο από την Κόρινθο, εισέπρατε μόνο λεφτά, εμείς καθαρίζαμε το χώρο, εμείς φροντίζαμε το χώρο και εκείνοι έρχονταν και παίρναν μόνο λεφτά. Ξέρετε τη μεγάλη προσπάθεια που κάναμε, κύριε Πρόεδρε, να μπουν στο ταμείο περίπου 400.000 ευρώ σε αυτό το λιμενικό ταμείο. Που πρέπει να πω μια ιστορία πώς τα 3.200.000 ευρώ του λιμενικού ταμείου του κρατικού σε ένα βράδυ μέσα, γιατί έγιναν όλα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου το 12, κόπηκαν στο μισό και από το μισό έγινε τα 900.000 και από 900.000 θέλουν να μας δώσουν 100 και πήραν 400. Είναι εδώ, ήταν εδώ πριν. Ο πρώτος πρόεδρος του λιμενικού ταμείου, κ. Μαρίνης, το ξέρετε πολύ καλά, είμαστε μαζί. 400.000 ευρώ μετρητά συν την περιουσία του λιμενικού ταμείου εδώ και το παλιό λιμεναρχείο και μία έκθεση πάνω στο Μπούτσι. Τι μας λέτε, δεν πήρατε τίποτα. Και είχαμε και την αδυναμία στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο να μην εκλέξουμε πρόεδρο και να είναι η κυρία Κούτου. Θα περίμενα δηλαδή, αν ήταν εδώ ο κύριος Παύλου ή η παράταξη του κύριου Παύλου, να υποστηρίξει την κυρία Κούτμους ως πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου. Την οποία εσείς ψηφίσατε ως παράταξη. Δεν μας δώσατε τη δυνατότητα σαν δημοτική αρχή να έχουμε εμείς πρόεδρο στο Λιμενικό Ταμείο. Όπως τη ΔΕΙΑ, όπως και τι πουθενά. Και έχετε σήμερα με παχιά, σας την αντιστρέφω αυτή την άποψη, με παχιά λόγια και με τεράστια ψέματα να μας πείτε τι. Ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στο κέντρο υγείας, λέει. Στο πρόγραμμά σας όμως, κύριε Δήμαρχε και κύριε της Δημοτικής Αρχής, στο πρόγραμμά σας λέτε, και σας το διαβάζω από μέσα, ότι στη σελίδα 4, ανακαίνιση παύλα αναβάθμιση του κέντρου υγείας. Αυτό λέτε στο πρόγραμμά σας. Και θα πάτε αύριο να κάνετε μια φιέστα και να πείτε. Και σας προκαλώ, θα πάτε λοιπόν αύριο να κοροϊδέψετε για δεύτερη, τρίτη φορά τους δημότες για ένα πρόγραμμα το οποίο το έχω μαζί μου και δεν έχει υλοποιηθεί ούτε το 10% από αυτό. Το δικό μας. Το δικό σας, ναι. Μ' αρέσει. Θα σας αρέσουν κι άλλα. Θα σας αρέσουν κι άλλα. Λοιπόν, σας προκαλώ λοιπόν και σας λέω. Σας λέω λοιπόν, εσείς που κόπτεστε εδώ και δίνετε συνεντεύξεις τύπου για τον προαστιακό. Ξέρετε τι λέτε στο πρόγραμμά σας για τον προαστιακό. Και βεβαίως συμμερίζομαι τη γνώμη ότι ο κύριος Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Δέδες, ως συντοπίτης μας, μακάρι να είχα την τύχη όταν ήμουν δήμαρχος να έχω και εγώ ένα τέτοιο Γενικό Γραμματέα να μας φύγει χρήματα στο Δήμο, έτσι. Μάλλον να είστε στα δαστεία. Αυτό λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πολύ. Συνεχίστε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν. Λέτε λοιπόν στο πρόγραμμά σας, εσείς που τώρα θα πείτε παχυλά λόγια γιατί είναι προεκλογική περίοδος, ότι κερδίσαμε και φέραμε τον προαστιακό στο Μητράκι, που σας έχω προκαλέσει εδώ, που ήμουν παρόν σε ένα περιφερειακό συμβούλιο στην Κόρινθο και είπε ο κύριος Περιφερειάρχης δημοσίως κατά τη διάρκεια της του Περιφερειακού Συμβουλίου ότι τροχοπέδι είναι ο Δήμος και σας το είπα εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πάρτε θέση. Στον κύριο Τατούλη αυτό που είπε, ότι εσείς έχετε αλλάξει τη θέση της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, δηλαδή της δικής μας, και δεν θέλετε το προαστιακό στο Μητράκι. Γιατί πράγματι, στο πρόγραμμά σας λέτε σταθμός προαστιακού στο Λουτράκι και στάση στον Ισθμό. Αυτό λέτε. Λοιπόν, από το πρόγραμμά σας λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, στο πρόγραμμά σας λοιπόν, που θα πάτε να κάνετε τη φιέστα για να ζητήσετε για τρίτη φορά την έκκλησή σας, την ψήφο των δημοτών, έτσι, που το έχω εδώ μπροστά μου, δεν έχετε υλοποιήσει ούτε το 10%. Και αναρωτιέμαι και λέω, κάνατε πεζοδρόμιο στην Ελευθερού Βενιζέλου πολύ γρήγορα, φέρετε τον προαστιακό, ολοκληρώστε την περιφερειακή οδό Λουτρακίου από το κλειστό γυμναστήριο ως το δρόμο δημοσίων υπαλλήλων, ακούτε τώρα, πρόγραμμα. Γιατί το διαβάζω κατά σειρά, δεν υπάρχει ένα που να έχει γίνει. Συγγνώμη, Πρόεδρε, θα μιλήσουμε για τον προεδρικό συνάντημα μας ή για τα θέματα, ρε παιδιά. Άμα είναι να ξεκινήσουμε
κύριε λογοθέτη, θέλετε λοιπόν, να μιλήσετε προεκλογικά, να βγούμε έξω, δεν μιλήσετε μόνο σας. Ο δήμαρχος δεν έχει το δικαίωμα, πρόεδρος έχει, λογοθέτη. Τι λογοθέτη τώρα, τι μιλάμε τώρα για τα ημερήσια θέματα, γι' αυτό μιλάτε τώρα για το προεκλογικό πρόγραμμά μας. Αυτό έχουμε να απολογηθούμε, όχι σε εσάς κύριε λογοθέτη. Το ξέρω ότι φθήρεστε συνεχώς με αυτά που λέτε. Δεν το καταλαβαίνετε κύριε Λογοθέτη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τι σας παρακαλώ. Μιλάτε μια ώρα, έχετε ταλήψει για τα προεκλογικό μας. Έχουν να απολογηθούμε εμείς και η δημοτική παράκαση στον κόσμο. Όχι σε εσάς κύριε Λογοθέτη. Κύριε Πρόεδρε, πόση ώρα μιλάω κύριε Πρόεδρε, μπορεί να μου πείτε. Σας παρακαλώ πολύ. Μιλάω μια ώρα, μπορώ να λέω ό,τι θέλω. Σας παρακαλώ πολύ χωρίς βεβαίως να βρίσκω και να φύγω κανένα από εσάς. Γιατί με διακόπτει κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Είναι το γνωστό αυτό, πάντα μιλούν στο δημοτικό σου και μη διέκοπταν. Γιατί το κάνετε αυτό. Θέλω να καταλήξω κάπου. Σας παρακαλώ ακόμα με διακόπτει κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό σας παρακαλώ πολύ. Δεν είναι... Κύριε Πρόεδρε σας παρακαλώ πολύ, όχι εγώ, σας κετεύω δηλαδή. Στηρίζομαι πραγματικά στο θεσμικό σας δρόμο που σέβομαι. Πρώτο κύριε λογοθέτη, ηρεμήστε. Μιλάτε στο δεν, όχι, δεν είμαι ήρεμος. Αλλά δεν μπορώ να διακόπτομαι συνεχώς. Δεν μπορώ να διακόπτομαι συνεχώς. Δεν μιλάτε μόνο 9 λεπτά, έχετε πάρει αρκετές φορές το λόγο. Για άλλους λόγους κύριε Πρόεδρε, πρέπει να είστε στον ίδιο. Για κάποιο θέμα θα μιλάει 10 λεπτά. Περισσότερο από 25 λεπτά σήμερα κύριε λογοθέτη. Λοιπόν, είμαστε ήδη 2 ώρες και κάτι και έχετε μιλήσει περισσότερο από 25 λεπτά. Σας το λέω συγκεκριμένα. Μην μου λέτε ότι μιλάτε μόνο 9 λεπτά σήμερα. Συνεχίστε. Λοιπόν, θα καταθέσω το πρόγραμμα για να μην λέτε αυτό που λέτε. Να δείτε ένα πρόγραμμα, κύριε Πρόεδρε, που έχει υλοποιηθεί, όπως είπα, στο ούτε στο 10%. Για να δείτε ακριβώς ποιος. Βεβαίως. Για να δείτε όλα αυτά τα έργα που σήμερα ερχόμαστε μετά από 5 χρόνια διοίκησης και να πούμε τι να πούμε και να αποδομήσουμε πλήρως μια δημοτική αρχή που ήταν ανύπαρκτη παντού. Λέω εγώ. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό. Γιατί θα γίνει αύριο μια φιέστα. Και θα λέμε τι καλά που τα κάνετε, θα ζητάμε για τρίτη φορά την ψήφο του λαού. Ξέρετε για ποιο λόγο το λέω αυτό και γιατί έρχομαι εδώ να σας πω. Διότι δεν καταλαβαίνετε πραγματικά τη στοιχειώδη, δηλαδή δεν καταλαβαίνετε το πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση όταν σας λέω ότι αύριο εσείς κύριε Πρόεδρε, με το θεσμικό σας ρόλο πρέπει να είστε στο δικαστήριο. Δεν σας καλύπτει ο Δήμος ως Δημοτικό Συμβούλιο. Θα είναι πολύ ισχυρό το να έρθω εγώ που εγώ, ακούστε τι έκανα, μπήκα μάρτυρα στο δικαστήριο, έτσι. Εγώ είμαι μάρτυρας αύριο και στο προηγούμενο δικαστήριο ήμουν μάρτυρας για να είμαι υπέρ, να έρθω υπέρ της δημοτικής επιχείρησης. Εγώ, ο πρώην δήμαρχος. Όμως και να έρθουν όλοι οι συνάδελφοι και καλά θα κάνουν να είναι εκεί στο δικαστήριο, εκτός της φυσικής παρουσίας δεν μπορούν να κάνουν άλλο. Εσείς όμως κύριε Πρόεδρε πρέπει να εξεταστείτε και να έχετε ένα γραπτό αίτημα ως απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που να σας λέει ότι είσαστε υπέρ του Δήμου και της δημοτικής επιχείρησης σε αυτό το δικαστήριο. Έχει τεράστια διαφορά. Δεν το καταλαβαίνετε, μην το καταλαβαίνετε. Είστε όμως ο κάτοχος, είμαστε οι κάτοχοι των 4 εκατομμυρίων μετοχών στην επιχείρηση. Δεν γίνεται να μην το κάνετε. Εγώ το είπα, καταγράφεται για δεύτερη φορά στα πρακτικά και από εκεί και πέρα είναι ευθύνη δική σας να μην το κάνετε. Είναι μόνο δική σας ευθύνη. Λοιπόν, θα μπορώ λοιπόν και θα το συνεχίσω αυτό παρά την οκλαγωγία να λέω από εδώ και πέρα τι δεν έχετε κάνει από το πρόγραμμά σας και τι από αυτά έχετε αθετήσει λέγοντας ψέματα στους δημότες. Και ετοιμάστε να ξαναπείτε πάλι ψέματα. Και σας βγάζω από τα διέξοδος παράταξη αύριο να πάτε να πείτε τα ίδια πράγματα και ίσως σας βγάλω από τον κόπο να τα διαβάσετε κιόλας, να καταθέσετε το ίδιο πρόγραμμα για να έρθουν οι δημότες για μετά από 9 χρόνια να σας ξαναψηφίσουν για όλα αυτά που αθετήσατε ως υποσχέσεις στον κόσμο. Κλείνοντας κύριε Πρόεδρε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω από όλα αυτά. Λέω το εξής και κλείνω. Πράγματι η καταράκτηση είναι κλειστή. Οφείλεται αυτό στο Δήμο. Ποιος ξέρει, ποιος μπορούσε να πει ότι ξέρετε υπάρχει επικινδυνότητα ότι θα πέσουν οι βράχοι κτλ. Όχι. Ξέρετε όμως τι συμβαίνει ακριβώς κύριε. Ότι στους καταράκτες δεν είναι το θέμα μόνο της επικινδυνότητας. Οι καταράκτες, ο οποίος μπορεί κάποιος να τους κλείσει και να μην πάει κάποιος μέσα, εκεί να πάει μέσα ή να λειτουργήσει επιχείρηση, πηγαίνετε αύριο, σας προκαλώ κύριε Πρόεδρε και όλους τους συναδέλφους, να πάνε να δούνε τα συνθήματα που δεσβήνονται, να πάνε να δούνε το νερό μέσα στους καταράκτες πώς είναι,
ένας βούρκος να πάνε να δουν όλα αυτά τα χώτα, τα άκοπα, η εγκατάλειψη, η ερήμωση, η πλήρη. Αυτό είναι θέμα, διότι πέφτουν οι βράχοι από πάνω και δεν μπορούμε να το καθαρίσουμε. Για αυτή την εγκατάλειψη σας μιλάω. Και δεν είναι καθόλου επιχείρημα να λέτε ότι εκεί έχουμε επικίνδυνοτητα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ναι, να ανοίξει το κατάστημα. Αλλά όμως να φροντίσετε αυτόν τον τόπο που πάνε χιλιάδες άνθρωποι εκεί, έχετε υποχρέωση να το κάνετε. Όπως επίσης δεν κάνετε και στο Λιάντρο, στα Πευκάκια, στους Αγίους Θοδόρους. Δεν το συνδέω με το κατάστημα. Δεν το συνδέω με το κατάστημα, ξέρετε γιατί. Γιατί εδώ και τρία χρόνια, ακούω να λέμε για ένα χαρτί στο δασαρχείο, εδώ και τρία χρόνια, τρία, ίσως και τέσσερα. Και είναι ένα μόνιμο, είναι, από τότε που φύγαμε, είναι κλειστό το Λιάντρο. Από τότε που φύγαμε, ο κύριος Ράτης έγινε με πομπό τρόπο κάθε χρόνο και μας έλεγε θα χάσει το Ράλι Ακρόπολης. Εσείς χάσετε το Ράλι Ακρόπολης. Εσείς δεν κάνετε το Ράλι Ακρόπολης. Εμείς όσο είμαστε το κάναμε. Και είναι εδώ πέρα μέσα στα... Βεβαίως, πολύ σοβαρά. Και να ψάξετε να βρείτε, να χαρτιά σας. Από εκεί και πέρα, Έχετε πολύ θράσος. Σας παρακαλώ. Αφήστε λίγο τον κύριο Λογοθέτη να τελειώσει. Σα παρακαλώ. Μετά απαντήστε. Κύριε Σιμελαρίου, σα παρακαλώ. Να τελειώσει το παρακαλώ. Σε τι το κοσμικού. Σα παρακαλώ πολύ. Και εδώ είναι ο Δήμο. Σα παρακαλώ. Σα το διακόψω. Σα το διακόψω πρώτα. Αυτό είναι το κύριο. Να έρθω ο πρόεδρο. Έχετε να κάνετε το ράδιο. Γιατί καλό παιδί. Τότε μα καλό παιδί. Τότε το κάνουμε εδώ μέσα. Δεν έχουμε μαζί. Για να έρθουμε μαλλό. Και πώ θα πάμε. Δεν ψηφίστηκα εγώ για να είμαι πρόεδρο. Σας παρακαλώ πολύ. Πάμε. Λοιπόν, κύριε Λογοθέτη, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη να πληρώσετε σιγά σιγά. Ναι, το ξέρω. Περισσεύει το θράσος. Ο κύριος Δήμαρχος λέει, ο αντιδήμαρχος, ότι περισσεύει το θράσος. Ο κύριος αντιδήμαρχος, ο οποίος έλεγε ότι ο κύριος Βέρδες των Αγίων Θοδόρων πήρε 150.500 ευρώ, να το πήρε πίσω. Ή ότι δεν είχαμε τα συμβόλαια του Δήμου, μιλάει ο κύριος Ράτης αυτά όλα, έτσι. Και βεβαίως ο Δήμαρχος γελάει. Και ο κύριος Αντιδήμαρχος αντί του Δημάρχου βγαίνει εκτός αιθούσης. Προκαλώ λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, το Δήμαρχο τώρα να μας πει πότε δεν έγινε το Ράλι Ακρόπολης. Ποια χρονιά δεν έγινε το Ράλι Ακρόπολης. Ποια χρονιά δεν σταμάτησε να γίνει το Ράλι Ακρόπολης. Χωρίς να γελάτε και γελάκια και θρασίκτες. Πότε σταμάτησε. Πότε σταμάτησε να γίνει το Ράλι Ακρόπολης. Γιατί ο Δέκετς έκανε μεγάλο αγώνα να το φέρει το Ράλι. Λοιπόν, εσείς το χάσατε τώρα. Εσείς το κάναμε. Εμείς το κάναμε. Ούτε είσαι πέντε πήγε βόλτα. Άστο. Πήρες διάσβαλτος βολήσαμε. Εσύ πήγε να ψήφισε με μια αύριο. Λοιπόν. Απέθανε το μονόμο. Τελειώνοντας, κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν έχω τη δυνατότητα, ας πούμε, μέσα από αυτές τις παρεμβάσεις να συγκεντρώσω το μυαλό και να πω περισσότερα πράγματα. Ωστόσο, θα συνεχίσω να το λέω όλο αυτό. Θα συνεχίσω δηλαδή να αποδομώ μια δημοτική αρχή που έλαμψε δια της απουσίας της παντού, σε οποιοδήποτε επίπεδο. Και θα το λέω και θα το φωνάζω. Δυστυχώς είχα την ατυχία να μην έχω εγώ ένα γενικό γραμματέα σε ένα υπουργείο που να φροντίσει το Λουτράι και να φέρει 5 εκατομμύρια στο Δήμο. Δεν είχα τη δυνατότητα αυτή. Και ας μας πούν, προκαλώντας και τον γενικό γραμματέα, που πρέπει να το πει κάποια στιγμή ο ίδιος, ποια ήταν η προσπάθεια του Δήμου προκειμένου ο ίδιος να φέρει τα χρήματα στο Δήμο. Ποια ήταν η προσπάθεια του Δήμου να έρθει ο προαστιακός στο Λουτράκι. Να μας το πει ο ίδιος ο γραμματέας. Είμαι σίγουρος ότι κανένας θα απαντήσει από τους υπόλοιπους. Αλλά οφείλω στον κύριο γραμματέα, και το λέω δημοσίως από αυτό το βήμα, να τον προκαλώ να πει ποιος, πόσο συνέβαλε ο Δήμος σε όλα αυτά τα θέματα που ο ίδιος έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, λέω το εξής. Πράγματι, βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο. Πράγματι, μπορεί να ακούγονται και διάφορα άλλα πράγματα εδώ. Πράγματι, μπορεί κάποιος να αναφέρεται και να λέει γιατί ακούει ένα ακροατήριο και θέλει αύριο να θα γίνει εκλογές να έχει ένα, να το ψηφίσει ο κόσμος. Θα καταγγείλω κάτι σε μισό λεπτό και θα κατέβω από το βήμα. Θα πω το εξής. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο δεν ψηφίσατε σε ένα δημότη, συνδημότη μας από το Αγίου Θοδόρου, δώστε μια άγια νερού.
παραποιώντας το δημοτικό το νόμο και παρασύροντας το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια απόφαση η οποία βεβαίως θα καταπέσει από ό,τι έμαθα, κύριε Πρόεδρε. Είπατε ότι δεν δίνουμε άδεια νερού σε έναν συνδημότημα στο Γιάννη Θεοδωρών. Ξέρω τι λέγεται στα καφενεία. Διότι η άδεια αυτή πωλείται και παίρνουν και λεφτά. Και ρώτησα βέβαια αν ισχύει αυτό. Και δυστυχώς εκείνη την ώρα δεν είχα τη δυνατότητα να πω κάτι άλλο. Μια άδεια νερού που ανανεώνεται κάθε ένα χρόνο, κύριε Πρόεδρε, δεν πωλείται. Όπως είπε ο κ. Ράκης. Και παραποίησε και το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε με βάση τη δική του απόφαση άλλα πράγματα. Η άδεια νερού δεν έχει καμία αξία διότι ανανεώνεται κάθε χρόνο. Άρα κανείς δεν μπορεί να την πουλήσει. Γιατί αν την πουλήσει σήμερα, θα έρθει τον επόμενο χρόνο να πάει πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει αυτή την άδεια. Καταγγέλλω λοιπόν ότι αυτό το θέμα έγινε εσκεμμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι ο άνθρωπος που τη ζήτησε είναι συγγενής ενός ανθρώπου της παράταξής μας. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενα.